Έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά σήμερα να υποδέχομαι εδώ στο στούντιο της Athens Voice, έναν πολύ καλό φίλο μπορώ να πω και τον λόγο για τον οποίο το Football Stories του Antenna, λέγεται Football Stories και όχι σκέτο Stories. Αυτό. Μπορεί να κοπεί και στο μοντάζ. Εν τω μεταξύ μπήκε απίστευτα επιθετικά έτσι, φοβερό. Αρχικά <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, παύλα πρόκληση, γιατί μαζί σου ποτέ δεν ξέρω πώς εξελίχθουν τα πράγματα. Να πω ότι μια εκπομπή με το όνομα Προμενάδα δεν θα μπορούσε παρά να είναι απευθεία ναι, έρχομαι. Δηλαδή είναι, είναι αρκετό το όνομα για να πάω σε μια κουμπί, έτσι. Okay. Και επίση ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοφρόνηση, oh. για το φωτμπούλ. Oh, oh. <σφυλί> Όχι, το λέω επειδή είχαμε και τον Άγγελο πριν από τρία επεισόδια. Ε, τον Άγγελο τον ε, Γιακομίδη. Οπότε θα ήθελα όταν θα ξαναβγούμε να υπάρχει ένα μπιφ, μην μου μιλάει, ξέρω κάποιο. Α, ah, θε να δημιουργηθεί κόντρα δηλαδή. Βέβαια. <σφυλί> ε, δε, δε. Άμα δεν τη πα από την παρέμβαση θα τη πα. Επίση να πω ότι αυτό πέρα είναι. Την καρδούλα. είναι φοβερή επίδειξη επαγγελματισμού. Αλλά ταυτόχρονα βάζουμε και την καρδούλα εδώ για να σπάσει η σοβαρότητα, δηλαδή μην δημιουργηθεί απόσταση ανάμεσά μα. Μια καρδούλα, δηλαδή, ξέρεις, είμαστε σοβαροί, είμαστε επαγγελματίε, αλλά είμαστε και αγαπητοί Ακριβώ. Έχει το σεβασμό μου. Ναι, λίγο. Εγώ το κρατάω αυτό. Μη, μην, μη, μη, μη. Λοιπόν, προμενάδα, Δημήτρη, ξεκινάμε. Πάντα ξεκινάω τι συνεντεύξει στα podcast του whatever με την ίδια ερώτηση εφόσον προέρχεται το Προμενάδα σαν όνομα από τον Αλγέρα τον Παναγολία, αυτό το είδωλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ελληνικών πάγκων, πού ήσουν και τι έκανε και τι θυμάσαι από το Μουντιάλ του 1994. Κοίταξε. Ήταν ένα πολύ σημαντικό Μουντιάλ για μένα, γιατί τότε ήμουν μόλι ενό χρονών, οπότε δεν θυμάμαι πολύ τίποτα. Το περίμενα. Εγώ το ήξερα. Εγώ το ήξερα ότι ήταν ενός ζω για τη στιγμή που θα φέρω κάποιον καλεσμένο και θα μου πει, ξέρει κάτι, το έζησα. Είχα πάει εκεί. Γιατί όχι τον Νίκο το μαχλά. Νίκο. Για να πω τον Αργέδο τον Παναγούλια. Και λέω, Νίκο. Ζόρικα. Νίκο, τι περιμένει. Νίκο, κάνει like. Βλέπω ότι κάνει like στα καρφώματα του Γιώκη Τσιάνου μου τη Παναγία. Έλα εδώ. Ε, λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι. Το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι είναι το μουντιάλ του 2002 που το πήρε η Βραζιλία. Και όχι απλά το θυμάμαι, Δυστυχώ δεν υπάρχουν φωτογραφίε για αυτά που θα πω. ή αν θέλει, δεν τι δείχνουν φωτογραφίε. Είχα κάνει και το κούρμα του Ρονάλντο. Το οποίο το είχα και για ένα μήνα. Με έβλεπαν στο χωριό. Είσαι Βεβαίω. Με έβλεπαν στο χωριό και νομίζω ότι το έχω σκάσει από κάποια φαβέλα. Γιατί ήμουν και. είμαι που είμαι μελαχρινό. Τότε ήμουν, όχι απλά μελαχρινό. ήμουν να λε και βλέπει το δίδυμο αδερφό του Ροντρίγκο Τσρεάλ. Δηλαδή είναι φοβερή κατάσταση. Ο ήλιο με έβρισκε και με καίγε στο δευτερόλεπτο του. Μπαμ, κατευθείαν. Έτοιμο, Βραζιλιάνο και με το μαλλί έτσι να τρέχω σαν τρελό. Μπλούζα φαινόμενο ίντερ. Ω, oh, ψαγμένο. Άσερε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα. Επαγγελματίε ε, άνθρωποι είμαστε τώρα. Βλέπουμε μπάλα από. Μην μιλάω για πράγματα, θα μα κυνηγήσουν. Αλλά ήμουν ερωτευμένο με το φαινόμενο πάρα πολύ. Οπότε εκείνο το μουντιάλ, επειδή το είχα δει στο χωριό, στο μπαλκόνι. Και είχα δει από το πρώτο παιχνίδι τη Βραζιλία, δεν, δεν τα θυμάμαι όλα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το παιχνίδι με την Αγγλία. Λόγω του γκολ που έβαλε ο Ροναλτίνη Σίμαν. Θυμάμαι τον ημιτελικό με την ε, Τουρκία. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και τον τελικό με την Γερμανία. Τα υπόλοιπα τα έχω λίγο μπερδεμένα. Έκτοτε ήταν ο έρωτα με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, θα σου πω. Ε, αρχίκα να πω ότι είμαι Άρη. Γκοινάρη είναι Αγουστού Άρη. τον Άρη. Γιατί θα βάλω τον Άρη γιατί τη στο παιχνίδι. Το 1998, εγώ ήμουνα τον Αύγουστο του 1998. Ήμουν 4,5 ετών. Οπότε ο πατέρα μου θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ καλή ηλικία για να πάμε στο γήπεδο πρώτη φορά. Και να Άρα... ψυχολογικά. Ακριβώ έτσι. Έχουμε ασπρίσει τα μαλλιά μα, φλερτάρουμε πλέον με διάφορα ζώδια τα οποία μακριά από εμά να είναι. <laughs> Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ε, ήταν αρκετό, ήταν και μάλιστα ένα άρισιο νικό. Απλά επειδή ήταν αρχή τη χρονιά, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ξέρεις, τα, τα παιδικά μου μάτια που ανοίξαν ξαφνικά και παντού κίτρινα χρώματα. Όποιο χρώμα και να το ήξερα ήταν εντυπωσιακό. Ήκτερο, ξέρει, μπορεί να πονά, μπορεί να είσαι χέρι τώρα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν βλέπει χρώματα, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ό,τι και να βλέπει, ένα παιδάκι και μάλιστα τόσο έντονα, είναι ρε φίλε εντυπωσιακό. Σε κερδίζει κατευθείαν. Άρα έκτοτε θυμάμαι, ήθελα ασταμάτητα να πηγαίνω να βλέπω τον Άριο. Και γενικά μπάλα. Θυμάμαι να μαλώνω με τη μητέρα μου πάρα πολύ για Τετάρτη Τσάμπιζο μέγα, Τρίτη πάλι μέγα, Τσάμπιζο τότε. Είσαι μικρό, το θυμάσαι. Δεν έχει παίξει καν προκριματικά Αλλά τι να κάνουμε. Α, <laughs> <laughs> <Βλέπεις> άλλε ομάδε. Έβλεπε <laughs> άλλε ομάδε. Αυτό ε... Και τότε έδειχνε και η ΕΡΤ το 2001, μέχρι το 2001-2002, νομίζω έδειχνε και η UEFA. Γιατί θυμάμαι, ο παμπόνιρο πατέρα μου, τι έκανε. Έβλεπα η μητελικά UEFA 2002. Ντόρτμουντ Μίλαν. Με Μάρτιο Μωρόζο, Ντόρτι. Στη Μίλαν. Και τότε με τα παιδικά μου μάτια δεν, είχε, δεν μπορούσε να, επεξεργαστούν πολλέ πληροφορίε τώρα στα 8 και στα 9. Οπότε εγώ τι Έβλεπα γήπεδο στα κίτρινα κοντά οι κερκίδε, Χαριλάου. Χαριλά. Γήπεδο στα κίτρινα μακριά οι κερκίδε, Φιλαδελφία. Τέλο. Για μένα δεν υπήρχαν άλλε ομάδε που φοράνε κίτρινο, μου βρέθηκαν αυτέ οι δύο για οικονομία χρόνου, ρε παιδί μου. Οπότε βλέπω τον Ντόρτμουντ Μίλαν. Κοιτάω, πώ έχει καταλαβαίνω γλυκά. Λέω, ο Άρη είναι. Κοιτάω, ο πατέρα μου λέει αυτή την ευκαιρία. Ναι, μου λέει. Τώρα τι είναι, μου λέει με τη Μίλαν παίζει. Είμαι τελικά ο 4-0. Τελικό με τη Φέγγενερο. Τελείω. Έγινε και το Dortmund Ντόρτμουντ εκτότε. Χάνω κάθε χρόνο πρωτάλληλα με την πάγια. Τι να πει, Δεν μπορώ να βρω χαρά πουθενά. Μεγάλο μυστήριο ο μέχρι, μέχρι, μέχρι την Γερμανία πήγα και δεν μπορώ να βρω χαρά. Ακόμα και εκεί με εκλόβησε. Φοβερό. Ε, το περί... Όχι το περίμενε βασικά. Είναι μία. Δι... Δεν ξέρω να... πώ να το χαρακτηρίσω. Δικαίω σίγουρα όχι. Είναι μία εκπλήρωση ονείρου αυτό που έκανε με τα παιδιά του football stories για αυτόν τον μικρό Δημήτρη των 4,5 ετών που τον πήγε ο πατέρα του Χαριλάου. <laughs> μην το κάνετε. σημερινή παταλιά, μην το κάνετε. Λοιπόν, θα σου πω. Είναι η απόλυτη εκπλήρωση ονείρου. Δηλαδή, πραγματικά μεγάλωσα με τη σκέψη του να πάω στα μεγαλύτερα Ντέρμπι του κόσμου. Πάντα είχα από πολλά χρόνια πριν αυτή την bucket list με τα derby, τα πιο εντυπωσιακά, τα πιο μεγάλα, τα πιο γνωστά. Όπου έλεγα δε, κάποια στιγμή να πάω σε δύο-τρία από αυτά, έστω. Έτσι τώρα ότι κατάφερα να ζήσω σχεδόν όλα από αυτά και να βάλω κι άλλα μέσα, είναι ευλογία. Προφανώ και τύχη και ικανότητα, συνέβη πολλά πραγμάτων, αλλά πρωτίστω για μένα είναι ευλογία αυτό, φίλε. Mm. Δηλαδή είναι... Δεν έχω κλείσει καν τα 30 και στα 29 μου, αυτή που μιλάμε, έχω καταφέρει να έχω, να έχω δει σε 27 επεισόδια σχεδόν όλα τα μεγάλα derby. Και έχει δει και το derby τη κοιλάδα του Ρουρ. Με την εκπληκτική προπόνηση, αν θυμάμαι καλά, τη Σάλκε που είχαν πάει ο Άγγελο και ο Γιώργο να κοιμηθούν. όλοι είχαμε πάει τότε, εκεί, στη Σάλκε. Αλλά. Θα πρέπει να κοιμηθούν. Ήταν λίγο ψόφια. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Το βιντεάκι στο YouTube. Ναι, ναι, ναι. Διαβασμένο που Μαγικό. Ναι, ήταν εντάξει, κοίταξε. Παρ' όλα αυτά ότι μαζεύουν 3.000 με 4.000 κόσμο σε μια προπόνηση πριν το παιχνίδι. Για να. ναι. Δεν είχε τέτοια κατάσταση, ήταν πολύ οικογενειακό το κλίμα. Δηλαδή, ξέρει, ναι, πα για ύπνο με αυτήν την κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και μια ρομαντικότητα. Δηλαδή, μένα με αυτό, επειδή πάντα προσεγγίζω το ποδόσφαιρο ρομαντικά, πάντα μου φαινόταν πάρα πολύ ωραίο το να δει ξαφνικά χιλιάδε κόσμο, μαμά με το παιδάκι, με το σχολάκι, με αυτά. Δηλαδή, είναι, είναι εικόνε που εμένα με κεντρίζουν. Θα σου πω, άσχετο τώρα πάλι. Ήμουνα στο παιχνίδι του Καλιθέα και Φυσιά. Το 3-3 τώρα. Πριν 10 μέρε, ναι. Mm. Ε, και ήταν μπροστά μου ένα παππούλη, πάνω από 80 σίγουρα, με καπελάκι λιωμένο καλυθέα. Το μπουφανάκι του, το τυπικό του παππού και το κασκολάκι επίση λιωμένο καλυθέα. Για μένα αυτή είναι απίστευτα ερωτεύσιμη εικόνα. Δηλαδή είμαι απίστευτα ρομαντικό το ποδόσφαιρο ω προ αυτό. Δηλαδή προτιμώ να δω αυτό από έναν τύπο που θέλει να πετύχει άλλα μέσα από το γήπεδο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, α δηλαδή, μην επεκταθούμε παραπάνω. Είναι... Αυτέ οι εικόνε πάντα μου αρέσουν. Σίγουρα θέλουμε την ένταση στι σημαίε, ε, καπνογόνα, φωνέ, χρώματα, συνθήματα κτλ. Αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το δεν είναι κάτι που είναι έξω. Θάσο ο παππούλη αυτό το χαριλάω. Να βλέπει την ομάδα σου να παλεύει να είναι καλή Επόμενη ερώτηση. <laughs> <laughs> δύο χρόνια, <laughs> δύο χρόνια, δύο σεζόν, 27 επεισόδια και ένα πιλότο που μου έχουν ενημερώσει οι φίλοι μου από τον Αντένα. Πολύ σωστά. Που δεν θα τον δούμε. Τον πιλότο. Ναι. Υπάρχει αυτή η σκέψη κάποιο που να ανεβεί, τώρα θα φανεί. Άξι, δεν, δεν θα από. πούμε ποιο μάτς είναι. Εγώ θα πω ότι το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τέρμπι, γιατί υποστηρίζω τη μία από τι δύο ομάδε. Ε, τι σου έχει αφήσει, γιατί πόσο καιρό είναι η τελευταία προβολή του το τελευταίο επεισόδιο. Το τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου ανέβηκε 23 Δεκεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθο. Άρα είναι γεμάτα τέσσερι μήνε. Γεμάτα τέσσερι μήνε. Τέσσερι μετά που υπάρχει η απόσταση χρονική, mm -hmm. τι γεύση σου έχει αφήσει Μιλά γενικότερα σαν project. Ναι, σαν project, σαν εμπειρία, πώ έχει δεθεί με τα παιδιά yeah. που ούτω ή άλλω ήσασταν παρέα. Κοίταξε, θα σου πω. Είναι ρε παιδί μου το football stories. Γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν αυτό. Και α, καλό να το πούμε. Είναι επί τη ουσία. Δεν είναι μια εκπομπή που απλά την εκτελέσαμε εμεί. Την εκτελέσαμε στα 7 μέτρα. Δεν είναι μια εκπομπή που την κάναμε παραγωγή, που την κάναμε. που συμμετείχαμε απλά σε αυτήν. Μα φώναξε κάποιο. Είναι μια εκπομπή η οποία την Βρήκαμε εμεί, δηλαδή δημιουργήσαμε εμεί από το μηδέν, εμεί οι τέσσερι άνθρωποι. Ήταν μια ιδέα δικιά μα, την οποία μέσα από δεκάδε ώρε που κουβεντιάζαμε, που πήραμε καφέδε, που βάζαμε προσωπικό χρόνο, φτάσαμε να έχει το συγκεκριμένο φορμάτ, επενδύσαμε και χρήματο να γίνει ο πιλότο που είπε, πήγαμε, άρεσε στον αντένα, πήρε την πρώτη σεζόν και το υπόλοιπα πήραν τον δρόμο του. Οπότε, όταν κάτι το ξεκινάει το μηδέν, δηλαδή αυτό που λέμε το παιδί σου, ξεκινάει, γίνεται, μπουσουλάει, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται, που βάζει κάνει οικογένεια δικιά του. Δηλαδή, ξέ, τώρα λίγο περίεργο παράδειγμα, αλλά αυτό είναι στην ουσία για μα. Γιατί φτάσαμε από μια ιδέα σε ένα καφέ να είναι μια εκπομπή. Φαγητό έχει πει ο Άγγελο. Φαγητό έχει πει. Εννοώ η πρώτη φορά που βρεθήκαμε <laughs> οι τέσσερι μα. <laughs> Παρ' όλα αυτά, όντω, η πρώτη, 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 αρχική. Έτσι, το πρώτο πόρο ήταν ένα φαγητό. Αλλά η πρώτη φορά που βρεθήκαμε σε καφέ και είπαμε αυτό είναι πάνω να το κάνουμε. Πάμε να δούμε πώ το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα καφέ. Οπότε από εκεί πέρα φτάσαμε σήμερα, αν μου επιτρέπετε να το πω, να έχουμε κάνει δύο πετυχημένε βάσει από τα νούμερα και από την απήχηση στον κόσμο τηλεοπτικέ σεζόν και ό,τι άλλο έχει παραχθεί από εμά στο YouTube και γενικότερα. Εκπληρώνοντα και όνειρα και στόχου, αλλά και φτάνοντα σε ένα σημείο το οποίο πολλέ φορέ έχει τύχει να λάβουμε μηνύματα από άτομα που δεν τα περίμενε πιο πριν. Δηλαδή, σου πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα διάβασα ένα μήνυμα από μία μητέρα, η οποία μου έλεγε ότι η κόρη τη Ανακάλυψε την εκπομπή. Πρόσφατα. Δηλαδή, έπαιξε δύο εκπομπή και δεν το είχαν πάρει γραμμή. Ρε μου, οι άνθρωποι, οκ. Okay. Πρόσφατα η κόρη έμαθε για την εκπομπή, την έδειξε στη μαμά. Η μαμά ενέκρινε ότι αυτό είναι ένα προϊόν που πρέπει να δουν τα παιδιά τη, και έκτοτε κάθεται κάθε, κάθε μέρα. Καθόταν κάθε μέρα με τα παιδιά τη, το γιο τη, την κόρη τη και η ίδια, και βλέπανε την εκπομπή. Συγχαρητήρια να συνεχίσετε έτσι. Όταν, όταν μια μητέρα θεωρεί ότι αυτό που κάνει στην τηλεόραση. Και μάλιστα δεν το έκανε μία φορά, δεν έκανε δηλαδή μία εκπομπή. Όταν θεωρείτε ότι αυτά τα 27 επεισόδια, δηλαδή είχε πάρα πολλά επεισόδια για να έχει άλλη άποψη. Και όμω και αυτή. Είχε την άποψη ότι αυτό το προϊόν είναι ικανό για να εκπαιδεύσει εντό εισαγωγικών τα παιδιά τη. Είναι δηλαδή το κατάλληλο ψυχολογικό προϊόν. Ε, είναι περηφάνεια. Είναι χαρά, είναι ικανοποίηση. Είναι η αίσθηση ότι αυτοί οι τέσσερι τύποι που ήπιαν ένα φέρντο πίσω σκέτο για του λάτρε τη ακριβολογία εκείνη τη μέρα, και κάποια κρέατη κάποιο πριν, όπω είπε και ο Άγγελο, για να τα λέμε όλα. παρήγαγαν κάτι το οποίο άφησε κάτι, παιδί μου, είναι μια κληρονομιά. Και πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα content το οποίο αφορά δυστυχώ έχει εξελιχθεί έτσι. Ε, τέρμπι, που άμα το ακούσει έτσι πολύ σφαιρικά, χωρί να εντρυφήσει πολύ, μια μητέρα, ένα πατέρα, το οτιδήποτε, θα ακούσει τέρμπι, θα πει. Θα είναι όπω στην Ελλάδα που εχουμε mm -hmm. δει και τι γίνεται. Αυτό, αυτό, είναι που δίνει την ουσία ουσιαστικά σε αυτό που έχετε δημιουργήσει. Γιατί όντω είναι το legacy, είναι τι αφήνει μετά. Δεν είναι οι δύο σεζόν που μπορεί να γίνουν τρει-τέσσερι με το καλό, οτιδήποτε γίνει. Είναι τι αφήνει, σε, σε θυμούνται αυτοί που σε βλέπουν, αυτοί που σε παρακολουθούν. Και είναι αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου, εμεί ότι προσπαθήσαμε και θεωρώ ότι το πετύχαμε, έστω μέχρι ένα σημείο, να πάμε την ιστορία παρακάτω. Όταν θέλει να συμμετέχει σε ένα δημόσιο debate, το οποίο είναι το ποδόσφαιρο και γενικότερα η κοινωνία και το ποδόσφαιρο, πρέπει να το κάνει υπό το πρίσμα να προσπαθήσει. Κανένα δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Να το πα ένα βήμα παρακάτω. Ε, θεωρώ ότι εμεί το πετύχαμε αυτό. Δηλαδή, όταν έγινε το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία του Άλκη, που διάβαζα αυτά τα. Όλοι μαζί αποτύχαμε. Α πούμε, εγώ διαφωνώ αυτό. Όχι μόνο για μα. Διαφωνώ ότι. Δεν όλοι όσοι εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο ή με την κοινωνία ή γενικότερα με το δημόσιο διάλογο, δεν, δεν φταίνει το ίδιο ρε φίλε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Πώ το πω. Εμ, τα κάνουμε πολύ σαλάτα με τέτοιε εκφράσει. Είναι πάρα πολύ λάθο. Χρειάζεται μια αποδελτίωση, δεν φταίνει όλο το ίδιο. Κάποιοι φταίνουν, κάποιοι φταίνουν λιγότερο, κάποιοι μπορεί να φταίνουν καθόλου. Έτσι, οπότε θεωρώ ότι αυτό που καταφέραμε εμεί είναι να πάμε την ιστορία παρακάτω. Να δείξουμε σε κόσμο ότι υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο. Προφανώ και δεν είναι όλα καλώ καμωμένα. Δεν υπάρχει ένα παράδεισο ποδοσφαιρικό που κι εμεί είμαστε οι έκτοτε άγγελοι στην κόλαση, όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το χειρότερο από όλα. Παθογένειε του ελληνικού ποδοσφαίρου συναντούνται παντού. Αλλά νιώθω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, προσωπική μου εκτίμηση, και επειδή με πειράζει και με ενοχλεί και με θλίβει, προσπαθώ από πλευρά μου και από πλευρά μα, όλοι μαζί, να το αλλάξουμε, είναι ότι έχει κόψει αλυσίδα. Αυτό που λέμε έχει λύσει χειρόφρενο. Εντάξει, δηλαδή, πάει προ τα κάτω και προσπαθούμε εξή κάποιοι άνθρωποι νομίζω πάντα να το ανακόψουμε αυτό. Και είχατε κάνει νομίζω ότι ήταν το season finale. Ναι. Με, με τον πατέρα το... του Άλκη. Του... Του... Ναι. Εντάξει, είναι μια φοβερή συνέντευξη. Να όποιος δεν την έχει δει αυτή τη συζήτηση πρέπει να τη δει. Πάνω σε αυτό που είπε για την παθογένεια στην Ελλάδα, το αποτυπώσατε κι εσείς σε, σε, κάποια επεισόδια. Στη Βραζιλία που ήταν πυροβολισμοί, στη Σερβία με το Παρτιζάν Ερθρός, αν δεν κάνω λάθος. Mm ε, Ναι, Παριζάνη ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο είναι παντού. Βέβαια, εντάξει, εσεί πήρατε μια συσσαγωγικά γεύση από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά. Εδώ ζούμε. Εδώ εμείς είμαστε πολίτε αυτή τη χώρα. Βλέπουμε περισσότερα πράγματα από τα αντέρμπι τα ελληνικά. Ωστόσο, ενδεχομένω, ε, πήρατε και μια γεύση και για την αντιμετώπιση τη οπαδική βία στο εξωτερικό, λιγάκι σε πιο ένθερμε καταστάσει, σε πιο ένθερμε χώρε. Σερβία, το πιο τρανό παράδειγμα. Ναι. Σταματάει ποτέ όλο αυτό το πράγμα, Κοίταξε. Αρχικά η βάση του προβλήματο βρίσκεται στην κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φουγκραζόμαστε το ποδόσφαιρο σαν μια ξεχωριστή οντότητα. Εμπλεκόμαστε όλοι στα πάντα έμεσα ή άμεσα. Οπότε, οι τη κοινωνία συναντώνται και στο ποδόσφαιρο. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να δούμε ποια αρνητικά τη κοινωνία, από τα πολλά που έχει η κάθε κοινωνία, όπω και η δικιά μα, είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν το ποδόσφαιρο έτσι. Και είναι πολλά. Πρέπει να τα κοιτάξουμε με ειλικρίνεια. Πρέπει να τα κοιτάξουμε χωρί εγωισμό, χωρί ναι μεν -να αλλά, χωρί όχι εγώ αυτό. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να βάλουμε όλο το χέρι μα. Δεν μπορεί να έρθει ένα με ένα μαγικό ραβδάκι και να πει από αύριο δεν θα υπάρχει οπαδική βία. Χρειάζεται συμμετοχή, διάθεση και κυρίω ε, αποφάσει, οι οποίε στην αρχή μπορεί να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Δεν δε μιλάω απαραίτητα για τη Θάτσερ. Δεν λέω ότι ε, πονάει πόδι, κόψει πόδι. Μπορεί να μην είναι αυτό η λύση. Αλλά σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε με ειλικρίνεια ότι ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν άπειρε χώρε, τι οποίε ε, εμεί θεωρούμε χειρότερε μα, γιατί γενικά έχουμε και αυτό το στοιχείο από την υπεροψία έναντι άλλων, οι οποίοι κανονικά τα ντέρμπι του έχουν κόσμο. Και mm απλά -hmm. έχουν κόσμο, έχουν πολύ κόσμο. Στο Βελιγράδι, πολύ συγκεκριμένα, μπορεί να έχει και 5.000 φιλοξενούμενου. Το διανοείσαι, σαν το νούμερο. Άντε να πει ότι θα γίνει το αντίστοιχο στο Καριασκάκι, στην Τούμπε, στη, στη Λεωφόρο ή στο... Α? στη Φιλαδέλφια. Πώ έγινε. Εντάξει, κοίταξε να δει. Θεωρώ, εντάξει, θα το κλείσουμε αυτό το ζήτημα να επιστρέψουμε στο Football Stories, ότι είναι αυτό, αυτή η άρνησή μας να κοιτάξουμε στον καθρέφτη. Θέλει πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο απόθεμα. Τι να πω. Δεν, δεν ξέρω τι... Θέλει οριμότητα, θέλει παιδεία... Για να κοιτάξει πραγματικά το, το πρόβλημα κατάματα. Να πας να σταθείς μπροστά από τον καθρέφτη και να πεις... αυτό κι εγώ. Κοιτάξει. Ε, 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 ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε... Είναι να στηρίξουμε ανθρώπους και καταστάσεις και μέσα τα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν κάτι ή πραγματικά έχουν λόγο. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αυτό σε συνδυασμό με την αυτοκριτική. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επιλογέ εκεί έξω. Δεν είναι μόνο το football stories. Γιατί για κάποιου μπορεί να μην είναι το football stories. Μπορεί να μην αυτά που λέω εγώ τώρα να μην, να μην, τα, να μην τα δέχεται. Κάθε γνώμη είναι σεβαστή. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή για μένα δεν είναι ένα σχεδίο. Υπάρχουν πέντε και δέκα άνθρωποι που είτε μιλάμε σε θέσει δημοσιογραφικέ, είτε σε θέσει παραγωγικέ, θεσμικέ, όπω πε το, όπου θέλουν να αλλάξει η κατάσταση, θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να μείνει κάτι πίσω. Α στηριχθούν. Γιατί αν δεν στηρίζεσαι, κάπου φίλε, είτε σταματά, είτε κουράζεσαι, είτε δημιουργείται ένα κορεσμό στο ότι το έκανα, το ξανά έκανα, εντάξει, νιώθω ότι δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Γέμισα από αντίσταση. Κατάλαβε. Αλλά πρωτίστω χρειάζεται αυτοκριτική. Αν δεν υπάρχει αυτοκριτική από όλε τι πλευρέ να δούμε τι πραγματικά γίνεται λάθο, δεν άλλαξε τίποτα. Αυτή είναι γνώμη Πάμε λίγο στο football stories. Ε, υπήρξε κάποια στιγμή, σε κάποιο προορισμό ενδεχομένω, σε κάποιο. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί ότι πολλέ φορέ ήταν και συνδυασμό. Mm -hmm. Που είπε. Δεν μπορώ. Θέλω να γυρίσω πίσω. Ήταν λόγω ψυχολογία, λόγω βαρεμάρα, λόγω κούραση. Το οτιδήποτε. Κοίτα, ο Βαρεμάρα δεν υπήρξε ποτέ από πλευρά μου και νομίζω από κανένα από τα παιδιά. Κούραση όμω και εξάντληση ή και απογοήτευση, αν θέλει, έχει υπάρξει αρκετέ φορέ. Να τα παρατήσει. Πολλέ φορέ μπορεί να έχει περάσει το μυαλό σου ή να σκέψει ότι φτάνει. Δεν αντέχω άλλο. Κυρνάω 35 μέρε σε όλο τον κόσμο σε ατελείωτου ρυθμού, ατελείωτε ώρε σε αεροπλάνα, σε αμάξια, αντικειμενικά. Ειδικά στο δεύτερη σεζόν, κάναμε ένα ταξίδι 36 μέρε. Η πιο συχνή εικόνα που έβλεπα σαν άνθρωπο είναι ο Άγγελο έτσι. Δίπλα μου. Κατάλαβε. Να έχει κάτι, να είναι σαν σίγμα τελικό δίπλα μου και να κοιμάται. Αντίστοιχα και αυτό σε μένα. Γιατί ήμασταν πίσω σε ένα κάθισμα και μονίμω αλλάζαμε μια πόλη, αλλάζαμε μια τοποθεσία μέσα στην πόλη, αλλάζαμε μια χώρα. Ένα, αερο, ένα, αεροπλάνο, ένα δεύτερο αεροπλάνο, δύο αεροδρόμια από το ένα πίσω από το άλλο, πτήση τρει ώρε το πρωί. Δεν παραπονιόμαστε, αλλά προφανώ και αυτά δημιουργούν μια κούραση, μια απογοήτευση αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Έτσι, εντάσει. Αλλά όλα αυτά είναι, ρε φίλε, πώ το πω. Στο πακέτο. Δε, στο πακέτο, είναι δεδομένα. Κατάλαβε, θα γίνουν. Το... Ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνά. Δεν πρέπει να ξεχνά ότι κυριολεκτικά εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι το οποίο σε καθιστά ευλογημένο άνθρωπο. Έχουμε πάρει μια γεύση μικρή από τα κλιπάκια που ανεβάζατε στο κανάλι στο YouTube από το. Τι πίσω, δεν πλέπουν. Πίσω από την κάμερα. Yeah. Απλώ κάναμε και μια κουβέντα με τον Άγγελο. Χρειάζεται λιγάκι το κοινό του football stories αυτό που δεν βλέπει να το γνωρίσει λιγάκι. Ξέρει με την yeah, με για... τη δική σα ματιά. Ακριβώ ξέρει ξέ, για ποιο λόγο συμφέρει. Ε, όχι συμφέρει Για ποιο λόγο ε, αυτό μπορεί να συνεισφέρει κάτι στην κουβέντα, Γιατί αντιλαμβάνεσαι μετά τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι περνάνε πραγματικά. Δεν σε πιο πολύ μαζί του. Έχει λογική αυτό. Έτσι. Δηλαδή, σε, βά, σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, προφανώ και έχει, έχει νόημα αυτό και σημασία. Απλά και έτσι είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε το ότι μπορεί να μην παραπονιέσαι, μπορεί να νιώθει ευλογημένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να νιώσει κάποια στιγμή εξαντλημένο, δεν μπορεί να νιώσει κάποια στιγμή απογοητευμένο, δεν μπορεί κάποια στιγμή να φλερτάρει με το πει: Δεν αντέχω άλλο, τα παρτάω. Θα γίνουν μέσα στο παιχνίδι. Απλά, αν δεν ξεχνά ποτέ αυτό που είπα πριν, και το λέω και φορά για να μην κουράζω ότι είσαι ευλογημένο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, κάνει κάτι που άλλοι τον ιρεύονται. Ταξιδεύει, βλέπει μέρη, μπάλα, τα πάντα. Θα σου κάνω κάποιε ερωτήσει που τι κάνει και στον Άγγελο. Απλώ εντάξει, προφανώ ήταν καθαρά δική του άποψη. Σου λέω τώρα, πείθη Λέτζα Θοδωρή, ξέρω εγώ και τον Άγγελο, πε ότι ο Άγγελο έχει πιστεί ήδη, να με πάρετε μαζί σας να ξεπεράσω και εγώ το κόλμα που έχουμε με τα αεροπλάνα και να πάμε σε τρει προορισμού μαζί, σε τρία ντρέπη μαζί. Που έχετε πάει, προφανώ. Που έχουμε δει. Που έχετε δει, ναι. Ποια θα διάλεγες, ε, ποια ας πούμε, θα έλεγε ότι θέλω να πάρω τον Γιώργο εκεί πέρα για να δει αυτά που είδα, να ζήσει αυτά που έζησα και να πάρει εικόνα ουσιαστικά κάπου όλο αυτό το project που λέγεται Football Stories. Ε, ε, ακριβώς. Κοιτάξτε, το πρώτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι για το οποίο έχουμε μιλήσει πάμε φορέ και γενικά όποιο τα παρακολουθεί στενά, ενδεχομένω να έχει βαρεθεί να το λέμε, είναι η Κολομβία. Γιατί ήταν ένα συνδυασμό πάρα πολλών πραγμάτων που πήγανε τέλαδε, δεν όλοι οι πλανήτε και ήταν όλη η εμπειρία εξαιρετική. Από κερκίδα, από του ανθρώπου που γνωρίσαμε, από το σκορ. Ό,τι και να μου πει, πήγε τέλεια. Και ήταν ο τύπο. Ο... ο Μαρσέλο. Ο Βαλτεράμ, <laughs> πώ το λέγανε. Ο Βαλτεράμ, ο... ναι. Ο Χουάν. Το One. Ε, εκεί είδαμε ένα 5-2. Είδαμε ένα γήπεδο χωρί ε, κενά διαζώματα. 45.000 κόσμο και από του δύο. Χρώμα, ατελείωτη φωνή. Κυριολεκτικά σου λέω ότι ανατρίχιασε. Εγώ το μπήκα μέσα στο γήπεδο, ανατρίχιασε. Μου μιλούσε κάποια στιγμή ο Γιώργο και ήταν από τι πρώτε φορέ που μαλώσαμε με τον Γιώργο. Γιατί όντω ο άνθρωπο μου έλεγε κάτι και εγώ δεν τον το κοιτούσα καν. Γιατί σου λέω, αφού γράζουμε πάρα πολύ ρομαντικά όλε αυτέ τι προεκτάσει που ποδοσφαίρου, πιο πολύ ακόμα πολλέ φορέ και από το... αυτό που γίνεται στο γήπεδο, όπου μπορεί κάτι τέτοιο, αν είναι πολύ έντονο, να χάσω επαφή. Οπότε, ρε φίλε, έγινε και έγινε εκεί πέρα αυτό. Χάθηκα. Κοιτούσα. σαν χάσω σαν παιδάκι που το, που το μέσα σε ένα μαγαζί με παγωτά και ζαχαρωτά. Αυτό το πράγμα έγινε. Οπότε ήταν, νομίζω ότι αν το ζούσε αυτό, θα καταλάβει τι λέω. Τώρα. Πρώτο, με διαφορά. Θα σε πάω τώρα ένα δεύτερο, να είναι λίγο διαφορετικό σε ψυχολογία θα πηγαίναμε νομίζω σε Celtic Rangers. Γιατί θα έχανε πάσα ιδέα για του Βρετανού. Με αυτό που θα βλέπει. Δεν έχω την καλύτερη. Όχι, λοιπόν, όλοι του έχουν αισθάνονται ότι hey, εντάξει, ο... μπαίνει γκολ και φωνάζουν Αιγαία. Yeah. Ε... Πεστώ... Ε... κάθονται οι μισοί. Η Θάτσερ του ευνούχησε. Γενικότερα, για του Βρετανού δεν ακούσει ποτέ κάτι καλό, κάτι εντυπωσιακό αυτό που είδα εγώ στο Celtic Park, στο Celtic Rangers και φαντάζομαι ισχύει το ίδιο και στο Ibrox, ουρλιάζουν. Δεν φωνάζουν. Ουρλιάζουν. Ήταν όλοι όρθιοι. Και επειδή ο εγώ καθόμουν ακριβώ δίπλα στου φιλοξενούμενου Rangers, ήταν κάποιοι τύποι και Celtic και Rangers, οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο για να βρουν ένα τον άλλο. Ήταν δύο τύποι που του κοιτούσα και όποτε γυρνούσε το κεφάλι μου, δεν βλέπανε σε καμία περίπτωση ποτέ το γήπεδο είχαν, ελο, είχαν λοκάρει ο καθένα από ένα από, απέναντι το άλλο απέναντι στα πέντε μέτρα. Και ήταν σε φάση εγώ, εσένα μετά έξω. Αν έρθει κάτω. Αν έρθει κάτω, έλα πίσω. Αυτός, έλα προσκομία. πιο κάτω, έλα πιο εκεί. Θα πούμε μετά, έμπαινε γκολ, πανηγυρίζανε. Χειρονομίε. Απίστευτη ένταση. Και το παιχνίδι 12 ώρα το πρωί, ε. Για να προλάβουν να σουρώσουν. Δηλαδή, μαγικέ καταστάσει. Ο, ο, ο σουρεαλισμό βαρούσε κόκκινα εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν αδιανόητο. Άμα θέλω να σουρώνουν προφανώ και ξηρώνουν. Απλά και οι άλλε. Είναι λέει, από χθε το βράδυ. Οι άλλοι ψα, ψαλιδίζουν από, από, τι ώρα θα πίνουν. Σου 9 ώρα θα σκοθούν. Πότε θα σκοθούν. Ξέρω, το πρέσβο να πιούν. Δεν το παρούν ζερή. Και το τρίτο είναι νομίζω ότι θα το έχει αναφέρει και ο Άγγελο το πρώτο μα επεισόδιο. Που είναι η Ολλανδία. Το φέγγινε το Γιατί και εκεί πέρα πήγαν όλα πάλι ρολόι και από το σκορ και από ατμόσφαιρα γηπέδου αλλά και από τα άτομα που γνωρίσαμε. Δηλαδή είναι φοβερό. Να πούμε ότι αναφέρει το σκόρ και για το 5-2 στην Κολοβία και για το 6-2 <laughs> στην Ολλανδία. Γιατί το 00, 0-0 πήγαινε σύννεφο κάποια στιγμή. Στην πρώτη σεζόν πήγαινε κατάρα. σύννεφο, στη δεύτερη δεν βγήκε ούτε ένα 0-0. Κάτι γι' αυτό. Ούτε ένα. Μία ερώτηση που δεν θυμάμαι αν την έκανα στον Άγγελο: Ένα υποθετικό σενάριο ότι σου σβήνουν έναν προορισμό mm -hmm. για καλό είναι. Ένα προορισμό, ένα ντέρμπι από το μυαλό σου για να το ξαναζήσει έτσι όπω τον έζησε. Αλλά ακριβώ, έτσι. Step by step. Ποιος, ποιον θα επέλεγε ε, να ξαναζήσει από το μηδέν έτσι όπω τον. Ποιον έχει ξεχωρίσει ενδεχομένω, έτσι, άμα θέλουμε να τη στρογγυλέψουμε την ερώτηση. Οπότε εννοεί να, το, να, τον σβήσει και να τον ξαναζήσω αυτούσιο. είναι αυτό που σου είπα, η Κολομβία. Η Κολομβία, ε? ναι. Ε, με διαφορά. Το, η Κολομβία ήταν μια απίστευτα ολοκληρωμένη εμπειρία. Ήταν 8 μέρε γεμάτε. Τα πάντα. Δηλαδή, από το ότι πήγαμε στη φυλακή που ήταν ο Σκομπάρ μέχρι το ότι πήγαμε σε φαβέλα όπου στην Κολομβία δεν λέγονται φαβέλα, αλλά αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα. Αυτέ οι παραγκουπόλει. Ε, το ότι πήγαμε εκεί πέρα και συναντήσαμε έναν άνθρωπο που είχε φτιάξει μια ακαδημία μετά την αποφυλάκησή του. Και η αποφυλάκησή του έγινε γιατί κατηγορείται για 150 δολοφονίε. Ο άνθρωπο ήταν εκτελεστή. Τι. Κάνοντα τρέκα. Αφοβερό, ναι, έτσι. <laughs> ήταν, ήταν εκτελεστή του Σκομπάρ. Mm. Ωραία. Και βγήκε και έκανε Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Για, για να, να εξηλαιωθεί. Εν πάση περιπτώσει. Το αστείο τη υπόθεση αυτό και ξεχνιωθεί. Εγώ όταν το βρήκα το θέμα, βρίσκω τρει δολοφονίε. Και λέω τρει δολοφονίε. Έχει το ακούγεται. Ε, ρε, δεν, εντάξει. Άνθρωπο. Έφυγε τρει ανθρώπου. Περνάει. Λε εντάξει. Βάρη οκ. Okay. Αλλά όταν πάμε εκεί πέρα, λέει ό, όχι τρει. Για τρει, τρει θα στοπίθηκαν. Κατηγορούμε για το Και λέω, μ σημαντικό να διαβάζει καλύτερα στα ισπανικά τα άρθρα παρά στα αγγλικά. Mm -hmm. Γιατί στα αγγλικά χάθηκε μια πληροφορία ότι τρει είναι οι ταστοποιημένοι που έχουν δολοφονηθεί. Και δεν ξέρω, βασική πληροφορία. Ε, πολύ βασική πληροφορία που την έχασα, αλλά εν ε, ε, πάση περιπτώσει. Γενικότερα ήταν φοβερή εμπειρία. Δεν... από όπου να το πιάσω. Okay, okay. Και έχουμε στείλει εκεί πέρα, να σου πω, αρκετέ παρέε. Έκτοτε. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Όχι στον άνθρωπο αυτό, Στο Χουάν. Α, ah. πολύ Okay. Φαντάζεσαι να θέλουν εκεί πέρα <laughs> παρέσει τον Σουσικάριο. Θέλω <laughs> κάτι φιλαράκια μου, τα οποία δεν τα πάμε πολύ καλά τελευταία. Υπάρχει κάποιο ντέρμπι, κάποιο προορισμό που αν γινόταν τρίτη σεζόν θα ήταν ε, το <laughs> Κοίταξε, αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη σεζόν ήδη και δεν έγινε. Και δεν είναι η δεύτερη και πρέπει να γίνει. Και αν δεν γίνει, θα το, πάνω, το κάνω μόνο μου. Έχω απελπιστεί. Θέλω τρεχλία. Ε, δεν γίνεται. Τρίκλια, σαν τρελό. Πάω μόνο τρίκλια λοιπόν. Πλάκα. μου. να σχολιάσω ένα άλλο Σωστό. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήταν στην αρχική μου λίστα, είναι το μοναδικό τη αρχική λίστα. Γι' αυτό είπα σχεδόν όλα στην αρχή. Ήθελα να καταλήξω εδώ. Ότι αυτό λείπει. Δεν το έχω δει. Ενδεχομένω εκεί παίχτηκε μπλέξιμο με τα προγράμματα, το. Γιατί ε, καταλαβαίνουμε ότι. Έμπλεκε, έμπλεκε πάντα κάπω. Δηλαδή στη δεύτερη σεζόν όλα γίνανε πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Οπότε το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι ήταν, μετά, ήταν και τα δύο έξω από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να γίνει το project. Και στην πρώτη σεζόν είχε πέσει πάνω στο River Boca. Οπότε επειδή ήταν και η πρώτη σεζόν όπου, κάνουμε την, ε, όπου, κάναμε την γνωριμία με το κοινό, θεωρήσαμε ότι είναι πιο εμπορικό το River Boca. Και εντάξει, ήταν και πιο ψηλά στη λίστα. Δηλαδή ήταν μαζί με το Celtic Rangers, ήταν τα, τα δύο βασικά μου που ήθελα να δω. Μου έβαλε πριν το Celtic Rangers και δεν θέλω να το ξεχάσω, θέλω να το ρωτήσω. Παίζει ρόλο και το background στο Derby. Ενώ το πόσο σε εντάσσει σε αυτό. Δηλαδή το Celtic Rangers είναι μέσα σε όλα και θρησκευτικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Είναι θρησκευτικό, είναι κοινωνικό, είναι εθνικό. Είναι ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχουν το έχουν. Έχουν καταφέρει να έχουν πρόβλημα στα πάντα. Και το λύνουν. Και το λύνουν ποδοσφαιρικά. Ναι. Εντάξει. Οκ. Σύμφωνα. fair. Εντάξει. Κοίταξε. Είναι... ξεφεύγει άπειρε φορέ. Δηλαδή έχει νεκρού. Εμεί το πήγαμε, έχει νεκρό κάπου το σπίτι μα. Σε μια μπειραρία ε, έχει νεκρούς, έχει πανώ οποία ξεφεύγουν τακτικά σε περιεχόμενο, συνθήματα που ξεφεύγουν τακτικά σε περιεχόμενο. Εντάξει, δεν μπορώ να τα ρομαντικοποιήσω αυτά. Αν μη διάλογο θα ήμουν να σε αυτά που λέω σε αυτά που λέω τους έτσι. αυτά, το ότι έχει αυτό το background δημιουργεί ένα αδιανόητα εκρηκτικό μείγμα. Δεν... και συνήθω δεν υπάρχει από που έχει στα μεγάλα, που δεν ξεκίνησε με άμεση εμπλοκή του με την κοινωνία. Μπορεί σήμερα να μην έχει. Δηλαδή τον Παρσελόνα, Ρεάλ σήμερα. Ε, Α μην πειγαινόμαστε. Οι διαφορέ είναι οριακά μελητέ. Στο τι σχέση έχουν οι ομάδε με την κοινωνία. Από, όλες, από όλα τα κοινωνικά στρώματα έχουν. Ανώνυμε εταιρείε είναι πλέον. Πιο πολύ brand name είναι παρά ομάδε. Εντάξει, okay. οκ. Μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν ομάδε που το κρατάνε αληθινό ακόμα. Θέλω να κάνουμε ένα συσσαγωγικά παιχνίδι. Θέλω να μου πάρει και εσένα, θα βάλει μέσα και του τέσσερι σα, και θέλω να μου του αντιστοιχίσει με ένα τέρμπι και με έναν προορισμό ενδεχομένω, ε, βάσει χαρακτήρα του κάθε ατόμου που πήγατε. Εσύ που του ξέρει καλύτερα εννοώ. Μάλιστα. Βάσει χαρακτήρα του Άγγελου, έτσι όπω ζήσατε, παραδείγματο χάριν το Άγιαξ Φέγγενορντ, ότι του ταυτίζω για αυτό το λόγο, του ματσάρω για αυτό το λόγο. Κοίταξε, ο Άγγελο θα ήταν σίγουρα το United Liverpool. Λόγω τη προτίμηση. Ε, ένα ναι, ένας πολύ προφανής λόγο είναι αυτό, είναι η προτίμησή του, αλλά είναι και το ότι ο Άγγελο είναι ένα άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το. Ε, πώς Πώ το πω. Το κλασικό είναι το, είναι το United Liverpool, παιδί μου. Ένα τύπο ο οποίο έχει ένα background χ, αλλά δεν έχει αδιανόητε διακυμάνσει. Στο χαρακτήρα του, δηλαδή δεν το δει σήμερα να είναι έξαλλο και αύριο να είναι ήρεμο. Δεν είναι τόσο μεσογειακό το ταπειραμένο του. Δηλαδή ο Άγγελο, σαν ψυχολογία, είναι πολύ κοντά σε αυτό. Θα, θα του τέριαζε ένα βρετανικό παιχνίδι. Και το United, Liverpool και λόγω του United νομίζω είναι το ιδανικό. Είναι αυτό που είχατε ένα Ιση. Εισιτή... Του είχατε κάνει πλάκα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Το, είχαμε κάνει πλάκα, το είχαμε κάνει πλάκα βέβαια στο U Liverpool Bagin. Το δείξαμε στο YouTube μόνο αυτό. Ο Τέο, απ' την άλλη, είναι ένα εκπληκτικό ε, αϊκό Στοκχόλμης ή Αϊκό, αν θέλω να ε, το λέμε όπως το λένε αυτοί. Τζούν Γκάρντεν ή Διον Γκόρντεν, αν να το λέμε όπως το λένε οι Σουηδοί. Και μόνο που το επιχείρησα και σίγουρα το έχω πει λάθο. Εντάξει, άμα φτάσουμε σε οπότε, Η προμενάδα στη, στη Σουηδία, εντάξει, ε, γράφτε ε, μα. Να, να με συμπαθάτε. Ε, ε. Εν πάση περιπτώσει. Ε, είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει, αλλά έχει τα βάρη. Λε κινηθεί. Οπότε ο, ο, ο Τέο ποδοσφαιρικά ε, απλώθηκε όσο περισσότερο μπορούσε, προσαρμόστηκε όσο περισσότερο μπορούσε. Εδώ είναι. Δ, δεν, δεν αντέχει άλλο και ο ίδιο. Δηλαδή, αν του βάλουμε λίγο μπάλα ακόμα, θα σκάσει, θα κάνει μπάμπου. Σου λέει, μέχρι εδώ έκανα παραχωρήσει. Οπότε είναι ένα τέλειο αίκητο του Garden. Ο Τέο. Ο Γιώργο, απ' την άλλη, είναι ένα πιο. είναι ένα φανέργα αλατά. Κατάλαβε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Εκρηκτικό. Δηλαδή. Ο, ο Γιώργο σήμερα μπορεί να είναι απίστευτο ενθουσιώδη, αύριο να είναι πολύ σκεπτικό, μεθαύριο να είναι ε, αγαπησιάρη, παραμεθαύριο να ψήνεται για σύγκρουση. Είναι, έχει, αν μιλάμε και μεσογειακό ταπεραμέντο, είναι ο Γιώργο. Εδώ καθένας καθένα μα είναι κάτι διαφορετικό. Να ξέρεις, δηλαδή, είμαστε τέσσερι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί. Και είναι μαγικό, γιατί αυτό ακριβώ δημιουργεί το φιμπολιστόρι. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο, ο πιο δημοσιοσχετή από όλου. Δηλαδή, να το λύσουμε, να το βρούμε. Να βρούμε, να βρούμε τι... Πάμε να το κάνουμε. Τι έφταξε. Ναι, πάμε να το κάνουμε. Έχει πιο, πιο πολιτικό θα προσέγγιση. Ο Τέο είναι πολύ ήπιον τόνων, ήρεμο. Ο Άγγελο είναι ο άνθρωπο ο οποίο και μπορεί να κάνει, αν το σκάσει, να σκάσει. Αλλά απ' την άλλη είναι, ρε παιδί μου, σου λέω πιο, πιο ήπιον τόνων η διακυμάνση του χαρακτήρα του. Δεν θα, θα δει ποτέ εξοργισμένο πολύ κτλ. ήρεμο. Και ο Γιώργος, από ναι. δεν να είναι ότι έχει αδιανόητα ακραίε ε, Δράσεις, αλλά μπορεί να ενθουσιαστεί πολύ περισσότερο, μπορεί να απογοητευτεί πολύ περισσότερο. Είναι, είναι, όλα, του, όλα του τα αισθήματα πιο έντονα. Είναι δηλαδή, σου λέω αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάτι με πιο πολύ μεσογειακό. Θέλω ένα ντέρμπι μεσογειακό. Θέλω ένα ιταλικό ντέρμπι, Θέλω ένα σεβίλ μπέτη. Θέλω ένα φενέργα λατά για τον ε, Γιώργο. Εκεί τον βάζω. Εσένα. Εγώ είμαι. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό μου, σαν χαρακτήρα, αλλά θα σου πω τα ντέρμπι που εφραίνουν την ψυχούλα μου. Okay. Πηγαίνω μέσα και λέω, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού μου. Είναι τα Λατινοαμερικάνικα. Οκ. Okay. Όπου και να με βάλει. Κυρίω βέβαια εντάξει Αργεντινή. Είμαι Αργεντινόφιλο και, Ουρουά... πάρα πολύ εκεί. Δεν έχω πάει ακόμα Ουρουάη, αλλά πιστεύω θα πάω, δεν θα δω κάτι που θα με απογοητεύσει. Αργεντινή όμω είναι αχίλια. Χάρηκε δηλαδή με το Μοντιάλ. Φετινό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χάρη γιατί θεωρώ έχω απίστευτη αγάπη και στο Μέση. Φερεινάφ, και εγώ το ίδιο. Κοίταξε, έχω αγάπη από ποια άποψη. Δεν μπαίνω στην νομίζω παντελώ άχρηστη κουβέντα για το ποιο είναι ο καλύτερο ή ο Μέση Ρονάλντο Και για ποιο λόγο τη λέω άχρηστη και ανώφελη σαν κουβέντα, Γιατί είναι οι δύο μεγαλύτεροι παίκτε τη εποχή μα, προσωπικά νιώθω λογημένο που του είδα. Απλά ο, ο, ο καθένα από του δύο είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Μέση είναι ένα προϊόν ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, πιθανόν όταν η μητέρα του γεννούσε, κατέβηκε ο Θεό, την ξεγέννησε, τον άρπαξε και με δύο χέρια. Και το παιδί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά οριακά δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά είναι και αθλητικό. Δηλαδή βλέπει, δεν πέφτει εύκολα, δεν είναι το κέντρο του και όλα αυτά. Αλλά α σταθούμε στο ότι κάνει πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουν τρεφιλά. Δεν μπορεί να πα σε μια ακαδημία και να πει σε ένα παιδί, να δε στο μέση. Η αλήθεια είναι όταν είχα πάει εγώ σε ακαδημία, δεν μου. Ήδη άμα. άμα φίλο ο άλλο, ε, δε, δε στο Μέση, κάνω ό,τι κάνω Μέση, θα απογοητευτεί. Γιατί δεν θα μπορείς το κάνεις. μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμω να σου πει στο Ρονάλντο, όχι στο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στο επίπεδο δουλειά. Ο άνθρωπο είναι μια μηχανή, είναι ένα υπόδειγμα αθλητή. Δηλαδή, το, το βλέπει ακόμα και σήμερα, τρέχει, πηδάει, βάζει τζαρτζαρίσματα. Με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και πριν. Δηλαδή το ότι πήγε τώρα στη Σοβική Αραβία, οκ, okay, είναι θέμα μια εύστοχη ή άστοχη, για μένα άστοχη, αλλά οκ, okay, επιλογή σε ποδοσφαιρικό επίπεδο στην καριέρα του. Τίποτα άλλο. Αθλητικά είναι ο ίδιο. Έπεσε λίγο σε έπεσε. Αλλά παρόλα αυτά τον βλέπει σε αυτήν την ηλικία είναι ρε φίλε μηχανή. Είναι υπόδειγμα. Σαφώ. Δηλαδή αυτό που έχει να κάνει είναι να νιώθει ευτυχισμένο που τον είδε. Αλλά ο Μέση είναι ρε φίλε το αυτό που είπε, το ρομαντικό. Ε, είναι... Το ήθελα και όλα και γιατί με τρελαίνε αυτή, αυτή η τάση που έχουμε στα πάντα. Και στο ποδόσφαιρο. Δεν σου δίνω το ρησπέκτη γιατί δεν έκανε αυτό. Μετά το κάνει αυτό, δεν έκανε εκείνο όμω. Ή δεν το κάνει έτσι. Και είχαμε φάει τον Ταλκά ότι για να αποδείξει ο Μέση ότι δεν είναι ελέφαντα, πρέπει να πάρει το Μουντιάλ. Το πήρε το Μουντιάλ. Τώρα ακούμε άλλα. Ότι το πήρε στη Σαουδική Αραβία και. Δηλαδή, νιώθει τώρα ότι ο Μέση θα πάει να το πάρει π.χ. στο ΣΥΠΑ και θα λέει ναι, αλλά δεν το πήρε και στην Ευρώπη. Και λένε, αποφασίστε τι θέλετε να κάνει. Εντάξει. Την ε, ποδοσφαιρικοποίησα την κουβέντα. εντάξει, λιγάκι ξέρω, το ήθελα. Ε, γιατί θέλω να πάμε και στο άλλο κομμάτι πέρα από το Football Stories. Πλέον σε ξέρουμε και μέσα από τα social media που κάνεις μικρές παραγωγές ουσιαστικά κατά κύριο λόγο πληροφοριακές. Πώς να τις ε, εκπαιδευτικέ πάνω στο ε, προσφαιρικό. Ας βάλουμε εντός εγωγικών εκπαιδευτικά. Εκπαιδευτικά. Πώ Εκπαιδε, Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η μόντα. Θα σου πω, ε, αφού τελείωσε και η δεύτερη σεζόν του Football Stories, γενικότερα είχα Πάντα, την, πάντα, μια αγάπη στην ιστορία γενικότερα. Δεν σου κρύβω, όχι μόνο στην ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά στην ποδοσφαιρική ιστορία ένα παραπάνω. Δηλαδή, είναι λίγε φορέ που π μπορεί να έμπαινε η μητέρα μου ή ο πατέρα μου στο δωμάτιο να δει να διαβάζω, και εγώ είχα περάσει μέσα από το βιβλίο τη βιολογία, τον πιο μεγάλο τότε, από τα υπόλοιπα, είχα περάσει το, την βίβλο των τελικών του Τσέπου Και νόμιζα ότι διαβάζω, ξέρω εγώ, για το... κάτι τη βιολογία, και εγώ κυριολεκτικά διάβαζα πώ η Ρέμ ε, τότε από υπερομάδα έγινε σήμερα. Ξέρω, μια ομάδα που είναι δεύτερη κατηγορία τότε. Τώρα είναι πρώτη. Mm. Τέτοια πράγματα. Πάντα έρωτα. Τον τελικό τάδε που έγινε, πόσο έληξε, όλη την πορεία. Είχα, είχα, πάρα πολύ ενδιαφέρον στο background των ομάδων. Οπότε θεώρησα ότι είναι κάτι το οποίο ναι, μεν γίνεται, αλλά συνήθω συμβαίνει σε γραπτό λόγο. Και επειδή είμαστε μια εποχή η οποία όλοι λίγο έχουμε μια, μια δυσκολία στο να μπουν. Α, δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα. Πού να διαβάζω, να δω ένα βιντεάκι γρήγορα. Λέω, α κάνω ρε παιδί μου όλη αυτή την πληροφορία. Α τη φέρω σε ένα βιντεάκι 45 δευτερολέπτων, ενό λεπτού, ένα λεπτό. Που είναι πιο εύκολο. Να δω αν με ενδιαφέρει ο κόσμο. Και όχι προ έκπληξή μου, αλλά με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι το γουστάρι κόσμο το του αρέσει. Έχει να μάθει δηλαδή. Νιώθω ότι του αρέσει. Ναι, νιώθω ότι. προφανώ και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αδιαφορούν για μερικέ πληροφορίε. Προφανώ και υπάρχουν και μερικέ πληροφορίε που είναι πιο συγκεκριμένε και ενδεχομένω δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον. Ακόμα και εγώ βλέπω τα όρια. Τι αρέσει, δεν τι αρέσει. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο ε, το, νομίζω ότι το βρίσκει πολύ ενδιαφέρον. Και το μεγάλο στίχημα ίσω είναι όπω στο Football Stories καταφέραμε σε δύο σεζόν να βάλουμε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο κοινό που δεν είναι ποδοσφαιρική. Δηλαδή υπήρχε πολύ κόσμο που έλεγε Το βλέπω και δεν βλέπω μπάλα το οποίο είναι νίκη. Έτσι. Να καταφέρω κόσμο μέσα από τέτοια μικρά βιντεάκια που δεν είχε ενδιαφέρον και το ποδόσφαιρο να δει μερικά ενδιαφέροντα facts και να καταλάβει το ποδόσφαιρο είναι κάτι καν... το οποίο έχει πίσω πολύ, πολύ ιστορία, πολύ πληροφορία. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι γενικά ένα άθλημα το οποίο γεννήθηκε σαν άθλημα για να γράφει ιστορίε. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα. Κοίτα κρατάω την λέξη ιστορία και οι ιστορίε που είπε και πριν και τώρα. Και την έχω πει με 100 φορέ. Πώς... Είναι έρωτα. Ξέρετε τι, είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όταν είναι κάτι ιστορικό, ε, στοιχείο, ιστορικό γεγονό, δεν αμφισβητείται. Yeah. Σε καμία περίπτωση. Και όταν έχει κάνει μια έρευνα στην ιστορία, έχει ανατρέξει το παρελθόν σε δεδομένα τα οποία είναι εκεί για όλου. Δεν είναι ότι αλλάζουν επειδή τα ψάξει ο Δημήτρη mm. και θα αλλάξουν άμα τα ψάξει ο Γιώργο. Απευθυνόμαστε δυστυχώ ή ευτυχώ σε ένα κοινό το οποίο το ελληνικό κοινό, το ελληνικό community, πε το όπω θέλει, δεν είναι και το ευκολότερο, θεωρώ εγώ, και από την πλευρά του δημοσιογράφου που την ασκώ τη δημοσιογραφία κάποια χρόνια τώρα, και τώρα με την εκπομπή. Πού ξεκινάει, θέλω να πω, θέλω να καταλήξω, πού ξεκινάει η παραγωγική αντιπαράθεση με ενδεχομένω κάποιον που θα διαφωνήσει με αυτό που θα, σου, που θα του πει, το οποίο είναι ιστορικό γεγονό, ξαναλέω. Για κάποιου έχει σημασία το ότι είναι mm. ιστορικό γεγονό προφανώ. Και πού αρχίζει αυτό ο παραλογισμό τη επιμονή και τη επιθυμία κάποιου ανθρώπου να πει Όχι, δεν ξέρει εσύ, ξέρω εγώ. Κοίταξε. Αυτό που εγώ έχω υιοθετήσει σαν άποψη είναι ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι ότι η ιστορία γράφει. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να πει ότι ένα... κάτι δεν έγινε. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια κίνηση και το ρίξω, έγινε. Όχι, ρε, όχι, αδερφέ μου, αλλά έγινε. Καταλαβέ. Πού, παπ, έπεσε. Τώρα είμαστε εδώ μέσα τέσσερι άνθρωποι. Ξέρει πόσε απόψει υπάρχουν γύρω από το ότι αυτό το ιστορικό γεγονό. Τέσσερι. Ο ένα θα πει το έκανε επίτηδε. Ο άλλο θα πει για παράδειγμα. Ο άλλο θα πει εξ αρχή τον είδα. Δεν του άρεσε, ήθελα να το ρίξει. Ο άλλο θα πει ότι δεν γουστάρει τον Γιώργο, ήθελα να του κάνει ζημιά. Δεν γουστάρει την καρδούλα. Καταλαβέ. Οπότε πάντα θα υπάρχει ένα αντίλογο, αν θέλει να υπάρχει. Πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι σε κάθε ιστορία, όσο δεδομένο και να το θεωρεί, όπου υπάρχει ένα παραθυράκι να πει ότι, Φερμπίν έχει Ρεάλ Real 14 Champions League, είναι η βασίλισσα τη Ευρώπη, είναι το πιο πετυχημένο κλάδο του πλανήτη. Ναι, είναι. Υπάρχει όμω κόσμος που θα μιλήσει για Φράγκο, για, 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 ή ότι τώρα για ένα σφύριγμα που ενδεχομένω ήταν ει βάρο τη ομάδα του, ότι είναι μια ομάδα που σμπρώχνεται. Θα υπάρξει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων όταν δημιουργείται ένα αντίλογο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν επικοδομητικό αντίλογο και όταν λένε κάτι το οποίο μπορεί και πρώτο όποιο να φαίνεται αιρετικό ή να φαίνεται προκλητικό, στην απάντησή σου έρχονται πολύ πιο συγκαταβατικά. Οπότε λε, OK, απλά ήρθαν ε, λίγο πιο επιθετικά από ό,τι έπρεπε. Ή αν θέλει, δεν ήρθαν πιο επιθετικά. Απλά ο γραπτό λόγο είναι πιο εύκολο παρεξηγήσιμο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω κάτι τώρα προφορικά και να μου απαντήσει φυσιολογικά, να σου στείλω γραπτά και να ερεθιστούν νεύρα Να πει: Γιατί μου μιλάει έτσι. Υπάρχει και αυτό. Και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θα σταθούν σε αυτό το ένα, σε αυτό που μπορεί να παρεξηγηθεί, σε αυτό το οποίο είναι πολλαπλό μεταφράσεων και αποφασίσαν ότι έχει άδικο. Εκεί δεν υπάρχει λόγο να κάνει την πέτη. Κανένα. Δεν είναι θέμα υπεροψία. Είναι θέμα οικονομία χρόνου και για του δυο σα. Αν εγώ σου έχω πει ότι ε, τα πράγματα είναι έτσι. Εσύ μου λε ότι είναι διαφορετικά. Επανέρχομαι, παραθέτω ένα ακόμα επιχείρημα και εσύ επιμένει, χωρί να παραθέτει κάποιο έξτρα επιχείρημα, αλλά επιμένει αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο λόγο να σπαταλίσουμε τον χρόνο μα. Είναι λιγάκι τα social media που παίζουν σε αυτό το ρόλο, έτσι. Τα social, media, τα social media έχουν μία επιθετικότητα παραπάνω. Και επειδή όπω κάθε αντικείμενο στα χέρια του λάθο ανθρώπου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι είναι και το social media. Άμα θε να το έχει για να δημιουργήσει π.χ. ένα προφίλ στο οποίο να βρίζει κόσμο ή να δημιουργεί μόνο ένα διάλογο, έναν αντίλογο ή οτιδήποτε. Οκ. Okay. Θα υπάρξουν και αυτοί. Υπάρχει το αμάξι το οποίο είναι μεταφορικό μέσο, υπάρχει το αμάξι που μπορεί να γίνει όπλο. Δεν είναι. Άμα, άμα ξεκινήσω να οδηγάω εγώ και έχω πιει, είναι όπλο. Εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένα άμαξο το οποίο το παίρνει ο άνθρωπο και πηγαίνει στη δουλειά του, πηγαίνει στο σπίτι του, πηγαίνει να δει σινέμα. Και είναι μεταφορικό μέσο. Έτσι είναι το social media. Υπάρχει ένα άνθρωπο που το παίρνει για να επικοινωνήσει, για να μάθει, να ενημερωθεί, να ενημερώσει, να κάνει τέτοιε δραστηριότητε. Υπάρχει ένα άνθρωπο που το παίρνει για να προσβάλλει, για να επιτεθεί, για να μειώσει. Οκ. Είναι... Νομίζω ότι πρέπει να ζήσει με αυτό. Κατάλαβε και να μην σε καταβάλει και να κάνεις focus σε αυτούς που εγώ έχω πάντα μια αισιοδόξη ματιά σε αυτά ότι είναι οι περισσότεροι. Οι οποίοι δεν θα παρεξηγήσουν ένα πράγμα που θα πεις πάνω στη ροή του λόγου ή δεν θα ψάξουν να βρουν το ψυγάδι στην παρουσία σου και στην εικόνα σου γιατί κυριολεκτικά πάντα θα υπάρχει. Τι να πω, να πω το, το, το πλέον κοινότυπο ότι κανείς δεν είναι τέλειος, ε, κανείς δεν είναι τέλειος. Θα κάνεις και λάθη, θα πεις και πώς το πω, θα κάνεις και σαρδάμ, θα κάνει και ορθογραφικό λάθο, θα πει και κάτι που μπορεί να, να ενημερωθεί λάθο, να παραπληροφορηθεί. Να, 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 Θα γίνουν τέτοια πράγματα. Καλή θα... ώρα με το σιχάρι του Εσκομπάρ. Όταν. Το, με το ακριβώ. Yeah. Εκεί έκανα ας πούμε, ένα λάθο, κατάλαβε. Yeah. Σκέψει τώρα π.χ. να μπορούσαμε εμεί να είχαμε μια ε, τριβή μεταξύ μα ότι. να στεκόμασταν στο ότι έγινε λάθο. Και να μην το παίρναμε. Όχι στη φαν πλευρά, πώ το πω. Στην ενδιαφέρουσα πλευρά, ότι τι γίνεται μια φορά. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τρίβη μεταξύ μα. Να χαλάσει όλη η διάθεση, και εγώ σήμερα να μην είμαι εδώ. Να σου λέω την Κολομβία. Και επειδή θα σε φάει ο Σικαριό. Όχι να μην έχει φάει ο Σικαριό, να μην είχε φάει ο Γιώργο Λέντε, Καταλαβέ. Με το στόμα του. Κατάλαβε, να μου λέει ο Γιώργο Θε, Είναι δικό σου λάθο. Ενώ εκείνη την ώρα, επειδή ήμουνα πιο ρουκί από ότι είμαι τώρα. Δηλαδή, τώρα ήταν η κυριολεκτική αρχή μου στον χώρο. Αν ο Γιώργο μου έκανε επίθεση, θα μετέγαιωνε. Ψυχολογικά. Κατάλαβε. Θα έλεγα. Πήρα κάτι πάνω μου και το έκανα λάθο. Ενώ όταν μου είπε εσύ συμβαίνουν αυτά. σα-ίσα, έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Κατάλαβε. Και... Με ανέβασε. Οπότε είναι θέμα προσέγγιση. Πρέπει να ζήσει ότι υπάρχουν και οι δύο πλευρέ ανθρώπου. Το κρατάω αυτό για όταν έρθει ο Γιώργο να τον ρωτήσω για την ιστορία με τον Σικάριο. Που παρά να. Θα τον σφάξει Για άλλη ιστορία. Ε, η πιο εντυπωσιακή τριβή που είχαμε το ίδιο μα, Τριβή λέγοντα, ορθέ. Είπε και, τριβί και... Τριβί λέγοντας, ε, και ε, το παιχνίδι εκείνο που σου μιλάει και δεν τον άκουγε. <στονιχε> ναι, δες, αυτό στην, Κολομβία, αυτό με το Σικάρο, αλλά αυτά είναι ξέρετε, πολύ πιο. Ε, κρατήσανε κυριολεκτικά, μπορεί και ένα λεπτό. Okay. Τίποτα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, όταν κάνει μια δουλειά, είμαστε εμεί οι δύο και ταξιδεύουμε και βλέπουμε ένα τον άλλον ασταμάτα. Δεν είναι ότι είμαστε εδώ πέρα στο γραφείο 8 ώρε. Πήγα σπίτι μου, πήγε σπίτι σου. Γεια σα. Είναι ότι βλεπόμαστε, πρέπει να το λύσουμε. Ή πρέπει από τα δύο. Οπότε γενικά, ειδικά όταν είχα κάτι εγώ με τον Γιώργο, αυτέ τι 4-5 φορέ γινόταν μπαμ, μπαμ. Και αυτό έχει να κάνει με την καλή διάθεση των δύο. Αλλά θα σου πω το άλλο. Είναι στην, σε ένα ε, ασάδο ψήσιμο που κάναμε στη Χιλή, όπου έχει γίνει κάτι, ορίωμαι με τον Γιώργο, τσιρίζουμε μεταξύ μα. Για ανόητο λόγο τώρα αλλάξει. Είναι η στιγμή που γιγαντώνονται όλα. Ο Τέο είναι χειρολογικά στη μέση και μα κοιτάει, γιατί ξέρει ότι είναι η στιγμή που. Δεν δε συμφέρει δείξε. να πει τίποτα, κατάλαβε. άστο, το, πρέπει να λυθεί. Καταλαβαίνε. Και ο Άγγελο έχει πιει δύο-τρία ποτά παραπάνω, κυριολεκτικά δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τίπο, στο δύο μέτρα, έτσι. Στα δύο μέτρα, τρώει, εξηγεί σε δύο χιλιανού πώ πρέπει να ψηθεί σωστά το κρέα. Και ενώ εμεί οριόμαστε, έρχεται άμα σου μια γαλιά και λέει: Πάμε, πάμε να φάμε λίγη για τα κρέατα. Και τον κοιτάμε και δύο, και έτσι λύθηκε. Ε, κυριολεκτικά λύθηκε έτσι, τον κοιτάμε και δύο, κάνουμε αυτό το. Εμεί το τσιρίζουμε, αρχίζουμε να βρίζουμε και αυτοί αυτό. Λέει, τι ρε, τι έκανα. Και δεν καταλαβαίνω, άντε λέει αφήστε με και έφυγε. Και έτσι λύθηκε. Πήγαμε, φάγαμε τα κρατάκια μα, πήγαμε φίτη μα. Άρα έχουμε Κολομβία, Χιλί, όλα στη Λατινική Αμερική συμβαίνουν. Εκεί το ταπραμέντο και τον δύο γίνεται εκρηκτικότατο. Αριανή. Αφού. Είπε εμφύλιο, εμφύλιο αφού, κατάλαβε. Οπότε αυτό το, αυτό το μεσογειακό που σου λέω που το έχει ο Γιώργο το έχω πολλέ φορέ και εγώ. Δηλαδή αν νιώθουν πατή στον κάλο, έχουμε γίνεται εκείνη την ώρα σύγκρουση. Okay. Πολύ σπάνια, αλλά γίνεται. Yeah. Το κρατάω. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τι περιμένουμε από Football Stories. Κοίταξε, από Football Stories αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει και την δεύτερη σεζόν. Παραμένεται να βγει και στο ανοιχτό κανάλι του Αντένα, με το καλό. Οπότε υπάρχουν δύο σεζόν διαθέσιμε στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή του Αντένα. Από εκεί και πέρα ε, υπάρχει πάντα η πιθανότητα τη τρίτη. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν έχουμε ξεκινήσει κάποια κουβέντα. Υπήρξε μια διερευνητική για ένα μικρό κόνσεπτ το οποίο δεν θα το αποκαλύψω τώρα. Okay. Ψηλό mini series, football stories. Okay, okay. Αυτό έχει ανοίξει σε κουβέντα Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Μπορεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι ανοιχτοί λογαριασμοί με κάποιου προορισμού που καλό θα ήταν να κλείσουν. Αυτό. Το ακούω και εδώ θα βάλουμε τελεία. Αν η Κοσμοτέα ακούει και φύγει ο LED για τρίτη σεζόν, μπορώ να πάω στο πλεκτό. Το αφήνω εδώ. Φοβερό ότι είναι όλο αυτό το podcast για να κάνει ανοιχτό κάλεσμα στην Κοσμοντέ. Φοβερό. Ρεσπέξε, σέβομαι πάρα πολύ. Τι μεγάλε χάζω. Τι προμενά εδώ, πρέπει να βάλω TV. Ναι, Λοιπόν, Δημήτρη, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε και για το Football Stories. Και αλλά και για το δικό σου εγχείρημα, το δικό σου project. Μπορείτε να τον ακολουθήσετε φυσικά στα social media. Ανεβάζει πάρα, πάρα πολύ ποιοτικό περιεχόμενο, ειδικά για όσου αγαπά το ποδόσφαιρο, όσο το αγαπάει και ο Δημήτρη. Μην πηγαίνετε το παιδί σα ε, όταν είναι πέντε χρόνων στο Χαριλάου και σε άλλα γήπεδα, αλλά θα τα συζητήσουμε την. Δώστε λίγο χρόνο δώθε, δώθε, δώθε λίγο χρόνο στο παιδί. Θα, θα πάει, θα πάει. Όχι, όχι. όχι. Μιλάει για πράγματα. Ντροπή. 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 Αυτό, ε, θέλω να καταλήγω στα συμπεράσματα. Όχι, αυτό είναι ένα εσφαλμένο Παλήψη. συμπέρασμα δικό σου. Έτσι. Το Χαριλάου σφίζει από υγεία. Σε παρακαλώ πολύ. Τέλεια. Ε, και ότι. κι άλλο ένα παραγωγικό συμπέρασμα είναι ότι στα στα σουβλάκια με του φίλου, τα κρεατικά με του φίλου. Να μην τα πω καλαμάκια και παρεξηγηθούμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Με τα σουβλάκια, στα σουβλάκια με του φίλου ότι έρχονται καλύτερε ιδέε. Και επισ... ε, επισφραγίζονται στου καφέδε. Πρέπει να θυμάστε ότι στα φαγητά με του φίλου σα. Αυτό, ε, αυτό, πρέπει να αφήσουμε έτσι, σαν τελευταία εικόνα. Στο φαγητό με του φίλου σα, οι ιδέε που πέφτουν, μην τι αφήνετε να φύγουν. Κρατήστε τι εκεί στο τραπέζι και ξαναπάτε σε ένα καφέ. Εκεί θα εδραιωθούν. Ωραία. Κρατάμε αυτό. Ήταν η εκπομπή προμενάδα το τέταρτο επεισόδιο με τον Δημήτρη Μωησιάδη. Ήμουν ο Γιώργο Ψύχα και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.